ενδιαφέροντα κόλπα για να μπορέσετε να ξεπεράσετε τις τριπλοπολιτείες που είναι αλλού. Αλλά εκεί πρέπει να ρωτήσω, είναι κανείς από εσάς ο οποίος δεν έχει βιώσει τριπλοπολιτείες από την αλλού. Σηκώστε χέρι, όποιος δεν έχει βιώσει τριπλοπολιτείες από την αλλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην αισθάνομαι μόνο μου σε αυτό το λοιπόν, αυτό λοιπόν που θα κάνουμε πέρα είναι ένα μίνι σεμινάριο, ομιλία μίνι σεμινάριο, το οποίο ένα από το σκοπό που έχει να σε εξοπλίσει με αυτό το εργαλείο είναι να βοηθήσει, καθώς είμαστε εδώ, να αποκτήσουμε μια αίσθηση καλύτερη του εαυτού μας. Αυτό που σας είπα να βάλετε το τηλέφωνό σας σε σύνδεση είναι για να έχετε μια καλύτερη αίσθηση του εαυτού σας. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι η χρήση των κινητών και άλλων μέσων όταν μιλήσουμε για την δεν θα πρέπει να σας παίρνει μακριά συχνά πυκνά από την καλή αίσθηση του εαυτού σας. Γιατί απασχολείστε με πράγματα που είναι έξω από το μυαλό σας. Πολλές φορές τελείως έξω από το ενδιαφέρον σας. Δεν πείτε ότι σα έχει τύχει να κολλήσετε πάνω σε κάτι στο Instagram, το δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή σα, δεν σα δίνει καμία χρησιμότητα. Ποτέ δεν θα σα ενδιαφέρει να βρεθείτε σε ένα παρόμοιο σκηνικό, να αποκτήσετε το τάδε πράγμα. Καμία σχέση, απλά υπνοτίζεστε. Ναι. Όταν υπνοτιζόμαστε, βγαίνουμε από την αίσθηση. Ευχαριστώ για το ναι. Με βοηθάει πάρα πολύ την διαδραστικότητα αυτή το να μιλάτε. Δεν μιλάω μόνο εγώ, οπότε υπνοτιζόμαστε. Με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και είναι κρίμα. Γιατί όταν υπνοτιζόμαστε, ουσιαστικά γίνεται το. Καταρχήν, ξέρετε την ύπνωση. Ποιος ξέρει την ύπνωση. Ωραία, θα το πω εγώ. Καταρχήν, το όνομα ύπνωση είναι ένα ατυχές όνομα. Δεν περιγράφει αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Γιατί δεν κοιμάσαι. Είναι δεδομένο ότι δεν κοιμάσαι. Όταν λέω είσαι στην οθόνη κτλ., δεν κοιμάσαι. Μπορεί να είναι μια μεταφορική έννοια κοιμάσαι όρθιος. Αλλά δεν είναι πραγματική. Άρα το όνομα ύπνος είναι μια τελείως ατυχής λέξη που περιγράφει κάτι το οποίο σε βάζει σε μια κατάσταση μεταβατικού επίπεδου. Λέγεται trans, από τα αγγλικά transcendental, το οποίο σημαίνει μετάβαση, υπέρβαση, σε ένα υπερβατικό επίπεδο, το οποίο είναι όχι βατικό, υπερβατικό. Σε εκείνη την κατάσταση λοιπόν που το ασυνείδητο ανοίγει όλες τις κεραίες και λαμβάνει πληροφορία. Άρα δεν είναι πολύ χρήσιμο να βλέπουμε το χρόνο για όσο διαρκεί η ζωή μας, εκπαιδευόμαστε. Πολλά πράγματα που θα κάνουμε, θα κάνουμε επειδή απλά τα έχουμε μάθει. Όχι επειδή είναι ο εαυτός μας. Γιατί ο εαυτός μας, τι είναι ο εαυτός που πλέον, ο εαυτός. Τι είναι ο εαυτός. Αυτό το περιπολού εαυτό. Το προσωπικό θα είναι ένα χαρακτηριστικό του εαυτού. Οι επιλογές μας.